Δάκη. Και για να το συνδέσουμε λιγάκι και με το θέμα της, είναι συμβολικά, είναι μια Γερμανίδα πολιτικός και είναι και προσιλωμένη από ό,τι φάνηκε στους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες. Τι σημαίνει αυτό για την, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για, τα, για την επόμενη πενταετία, τι σημαίνει αυτό και σε σχέση και με τις αλλαγές, με την αλλαγή σκητάλη και, και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι καταρχήν πρόκειται για αλλαγές προσώπων σε ρόλους ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν σημαίνουν και αλλαγή στρατηγικής ή πολιτικής, πολύ περισσότερο μιας ένωσης του κεφαλαίου που δεν αλλάζει. Βέβαια, τα πρόσωπα έχουν κάθε ένα τις ιδιαίτερες πλευρές τους, όμως μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, ότι η ομιλία της κυρίας Ντελάιαν είναι επί της ουσίας μια κόπια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το στρατηγικό θεματολόγιο 19-24 στις 20 του Ιούνιου, δηλαδή όλα τα βασικά ζητήματα που μπαίνουν ως στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη πενταετία είναι ενσωματωμένα στην ομιλία της κυρίας Ντελάιαν, και στα πλαίσια αυτά δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες εκπλήξεις, με την έννοια ότι ο βασικός στόχος είναι σε συνθήκες που υπάρχει ανεμική ανάκαμψη στην οικονομία, που υπάρχουν σωρευμένα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, ο στόχος είναι το μεγάλο κεφάλαιο να ενισχύσει την κερδοφορία του και τη ρευστότητά του με νέα κονδύλια, και αυτά ανακοινώθηκαν. Ντύθηκαν και με πράσινο περιτύλιγμα, αλλά η ουσία είναι ότι θα πρημοδοτηθούν οι όμιλοι. Ταυτόχρονα, στο όνομα της κλιματικής αλλαγής, θα ενοχοποιείται η ατομική ευθύνη, δηλαδή αυτός που πίνει το φραπέ του με το καλαμάκι, και την ίδια ώρα οι επιχειρηματικοί όμιλοι ή ο νούμερο ένα παράγων ρύπανσης των θαλασσών, το εφοπλιστικό κεφάλαιο, θα φοροαπαλλάσσεται και θα επιδοτείται από πάνω. Και ταυτόχρονα προωθούνται σκληρά αντεργατικά μέτρα για την επόμενη μέρα, και θα λέγαμε θα είναι μια συνέχεια το πακέτο Juncker με τα πράσινα πακέτα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Νομίζουμε ότι ίδιος θα είναι ο δρόμος της ενισχυμένης εποπτείας των στόχων των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, που όπως υπόθηκε και στις αλλαγές των Υπουργείων, η νέα κυβέρνηση δεν σκοπεύει να γκρεμίσει, αλλά θα χθίσει, λέει, πάνω στα καλά που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πνεύμα αυτό της σκητάλης, αλλαγής σκητάλης, στο πνεύμα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει αλλαγή σκητάλης με τις νέες ηγεσίες. Ταυτόχρονα όμως, εκτός από τις εκλογές, υπάρχει και το σκληρό παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη, και οι σκληροί ανταγωνισμοί εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαμόρφωσε τη λύση πακέτο. Μια λύση πακέτο που, να πούμε και να υπενθυμίσουμε, και την Ντελάιεν και τις υπόλοιπες επιλογές, το πακέτο των ρόλων ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν γίνουν οι εκλογές. Και βεβαίως τώρα ακούμε και από τον κύριο Γκόκαλη ότι η τοποθέτησή του ήταν σε θετική κατεύθυνση. Κάποιοι, γιατί άλλοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν επικρίσεις σε δηλώσεις τους και διάφορα τέτοια για την κυρία Ντελάιεν. Νομίζουμε όμως ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και οι διαφωνίες των σοσιαλδημοκρατών, των Γερμανών για παράδειγμα, είναι εντός των πλαισίων, αφού συγκυβερνάνε οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες με το κόμμα της κυρίας Ντελάιεν, και πολύ περισσότερο συγκυβερνάνε και την είχαν μέχρι σήμερα Υπουργό Άμυνας. Τα λέμε αυτά γιατί οι διαχωριστικές τους γραμμές επί της ουσίας είναι σε δεύτερα ζητήματα. Στα στρατηγικά, στα κύρια ζητήματα, ο λαός μας να περιμένει το επόμενο διάστημα ένταση της επίθεσης, της αντιλαϊκής επίθεσης, ενίσχυση των μέτρων του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι ο στόχος είναι να συνειδητοποιηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αλλάξει και ότι χρειάζεται οργάνωση της πάλης και για ανάκτηση των απολειών και για τις σύγχρονες ανάγκες που δεν περισσεύουν. Το κοινωνικό κομμάτι που λέτε ήταν τα χρόνια 9-13 που ήταν Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήταν τα χρόνια που γενικεύτηκαν. Είχε και αντιδράσεις από μέσα από το κόμμα της. Γενικεύτηκαν τα ελαστικά ωράρια και δόθηκε αποφασιστική όθηση για την ενίσχυση των κερδών του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων. Αυτή είναι η πείρα. Κύριε Παπαδάκη, πώς είδατε αυτά τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί είναι για πρώτη φορά, νομίζω, θέτει τέτοια μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια χώρα
που είναι υποένταξη, έτσι το, δεν είναι. Το ΚΚΕ καταρχήν σήμερα συμμετέχοντας στην συζήτηση στην Ολομέλεια, ήταν το μοναδικό ελληνικό κόμμα που τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια κατά την ομιλία της κυρίας Ντελάιεν. Ανέδειξε ακριβώς και το ζήτημα των αμφισβητήσεων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της αστικής τάξης της Τουρκίας και των τεράστιων ευθύνων που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την, γιατί όλο αυτό το διάστημα, θα το θέλετε, αυτός ο δρόμος έχει αποθρασύνει την Τουρκία, ο δρόμος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα λέγαμε ότι είναι αγωγή παζαριών και συνδιαλλαγής που γίνεται ανάμεσα σε μεγάλες συμπεριλιστικές δυνάμεις για τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής, για το μοίρασμα της ενέργειας, ναι, ανάμεσα στους ομίλους των Ηνωμένων Πολιτειών, της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, γιατί και επιδίωξη της Τουρκίας είναι ακριβώς να προωθήσει και από δηλώσεις αντιφατικές Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εξαχθεί αυτό το συμπέρασμα, η συνδιαχείριση στο Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΣ. Και ακριβώς έχουμε μια νέα πραγματικότητα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς και η συζήτηση που γίνεται, πολλές φορές αναφέρονται για μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρα που θα ισχύσουν, λέει, από εδώ και στο εξής, δηλαδή μέχρι σήμερα οι δύο γεωτρήσεις, η εισβολή και κατοχή, η διαρκής παραβίαση στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ θεωρούνται δεδομένες, και συζητάμε από εδώ και μπρος. Επίσης, θα λέγαμε ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα είναι μέτρα τα οποία είναι αφομοιώσιμα από την αστική τάξη της Τουρκίας, είναι μέτρα στα πλαίσια των παζαριών που ήδη διεξάγονται. Για παράδειγμα, η συζήτηση περί ξεπαγώματος, για παράδειγμα, ή παγώματος, για παράδειγμα, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ή ενταξιακών κονδυλίων της προενταξιακής στήριξης, επί της ουσίας είναι κονδύλια τα οποία, έτσι όπως παγώνουν, έτσι και ξεπαγώνουν, ανάλογα με τα συμφέροντα που διακυβεύονται κάθε φορά. Ή για παράδειγμα, μπορεί να μπαίνουν κάποια εμπόδια σε όσα για το δανεισμό του κρατικό δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια ώρα, για τους ιδιωτικούς όμιλους που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, είναι πεδίο δόξη λαμπρό και συνεχίζεται απρόσκοπτα. Τα λέμε αυτά γιατί μπαίνουν στο ζύγι όλα αυτά, σε ζύγι μεγάλων συμφερόντων και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε όμως, διότι προσέξτε, πραγματικά μπήκαν. Αν πούμε αυτό, γιατί μέσα σε αυτό το μήλο μπαίνουν και τα κυριαρχικά δικαιώματα, μπαίνουν και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, μπαίνουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με ΑΟΣ, με το μοίρασμα του ενεργειακού πλούτου. Κύριε Παπαδάκη, τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Άρα λοιπόν, από αυτή την κατεύθυνση, λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει επί της ουσίας πλάτες στην Τουρκία, στην αστική τάξη της Τουρκίας. Η κατεύθυνσή της λειτουργεί ως, γιατί η συζήτηση περί αυτοσυγκράτησης, περί διαπραγματεύσεων. Γιατί κοιτάξτε, η συζήτηση περί διαπραγματεύσεων με δύο γεωτρήσεις να ήδη να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή ΑΟΣ, για μας ενέχει μεγάλους κινδύνους. Τα λέμε λοιπόν αυτά γιατί σήμερα, κατά την εκτίμησή μας, και η υπόθεση των Βαλκανίων με τις αλλαγές συνόρων, με την επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στην Αλβανία, που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, και διαμορφώνονται τέτοιες εντάσεις και στην ευρύτερη περιοχή για την ΑΟΣ στο Ιόνιο, νομίζουμε ότι είναι εξελίξεις που δείχνουν ακριβώς ότι αυτός ο δρόμος που θεωρούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ προστάτες έχει αποδείξει ότι μας φαίνει σε επικίνδυνους δρόμους. Άρα λοιπόν χρειάζεται πάλι ενάντια σε αυτά τα σχέδια. Χρειάζεται ο λαός μας να παλέψει ενάντια στα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων που αυτοί ελέγχουν την ενέργεια, και από αυτό την πίτα δεν θα πάρει ο λαός μας, δηλαδή από τις πλούσιες ενεργειακές πηγές που ανακαλύπτονται σε όλο το Αιγαίο και στην Κύπρο. Ο λαός μας ο λαός της Κύπρου δεν θα δει κέρδος, ίσα ίσα θα πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα με νέες επώδυνες αλλαγές που δρομολογεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνέχεια με του ΣΥΡΙΖΑ και μπροστά στις εξελίξεις στη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν διαμορφώνεται τώρα, το έδαφος. Όλα μέσα. Ναι, όλα, γιατί συνδέονται ακριβώς το θέμα της ενέργειας με την πορεία, ναι, της ΔΕΗ, με το κομμάτι-κομμάτι, ναι, εμπορευματοποίηση. Άρα λοιπόν υπάρχει μια στρατηγική που λέει, ωραία, και στην οικονομία, να μείνουμε και στο ακριβώς θέμα των σε αυτά τα σχέδια που εξυπηρετούνται. Ο λαός μας βγαίνει χαμένος. Άρα λοιπόν πάλι ενάντια σε αυτά τα σχέδια, πάλι για την αποκάλυψη του ρόλου των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, και κινεί πάλι των λαών για την ενάντια
στον εθνικισμό, ενάντια στους λεονταρισμούς που ακριβώς βάζει τους λαούς μας σε μεγάλες περιπέτειες.